Τώρα, νέα με τοπική σύγκρουση ανέκυψε μεταξύ του ΑΚΕΛ και του ΕΛΑΜ με αφορμή την καταγγελία του Γιάδη Γιάδη από το ΕΛΑΜ προς την Επιτροπή Δεντολογίας της Βουλής και την πρόεδρο του σώματος Ανίτα Δημητρίου για ενάρμοστη συμπεριφορά σε βάρος του από το μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΑΚΕΛ Γιώργου Λουκαΐδη. Είναι μαζί μας τηλεφωνικός ο κύριος Γιάδης. Θέλω να πούμε ότι επικοινωνήσαμε και με τον κύριο Λουκαΐδη για να συμμετέχει στην συζήτηση. Ωστόσο, δεν θέλησε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο ή παρέμβαση. Κύριε Γιάδη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, κύριε Γιάδη, πείτε μας ακριβώς πού και πότε σημειώθηκε αυτό το συμβάν με τον κύριο Λουκαΐδη. Τι έγινε δηλαδή μεταξύ σας και ποιο ήταν αυτό το προσβλητικό που ακούσατε από τον βουλευτή του ΑΚΕΛ. Λοιπόν, όπως έχει ήδη δημοσιευτεί και σε κάποιες ιστοσελίδες, αυτό το συμβάν έγινε μετά την επίσκεψη που είχε στη Βουλή των Αντιπροσώπων ομάδα από την Ουγγρική Εθνοσυνέλευση. Ακολούθως μετά την Επιτροπή υπήρξε ένα γεύμα στο οποίο είχα παρευρεθεί εγώ εκ μέρους του Προέδρου του ΕΛΑΜ, του κ. Χρήστος, από τη θέση μου ως εκπρόσωπος τύπου του ΕΛΑΜ και ως μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου. Και ο κ. Λουκαΐδης ενοχλήθηκε στην παρουσία μου, παρόλο που στο ίδιο τραπέζι βρισκόντουσαν και άλλοι βουλευτές, οι οποίοι δεν είχαν κανένα πρόβλημα, αντιθέτως μιλούσαμε μια χαρά. Ο κύριος Λουκαΐδης είχε ενοχληθεί από την παρουσία και μάλιστα είχε αναφερθεί αυτά τα οποία έχουν δει και το φως της δημοσιότητας ότι θα έρχονται και οι καθαρίστριες τώρα στα γεύματα της Βουλής. Άλλη φορά λέει να στείλω και την καθαρίστρια μου και όλα αυτά τα έλεγε μεγαλοφόνος πάνω στο τραπέζι. Μιλώντας για εσάς δηλαδή. Μιλώντας απευθυνόμενος προς την κυρία Ανίτα Δημητρίου, όμως μιλούσε μεγαλόφωνα καθώς βρισκόμουν μόλις μίαν καρέκλα δίπλα από τον κύριο Λουκαΐδη και απευθυνόμενος προς το πρόσωπό μου καθώς το πρόβλημά του ήταν η δική μου παρουσία στο χώρο. Από εκεί και πέρα αυτές οι συμπεριφορές θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι καταδικαστές από όλους τους πολιτικούς χώρους και καθώς δεν αρμόζουν ούτε στα πλαίσια της δημοκρατίας, ούτε στα πλαίσια του κοινοβουλίου μας, τέτοιες συμπεριφορές, πόσο μάλλον από βουλευτές και πόσο μάλλον, να προσθέσω ακόμα ένα σημείο, από μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας, οι οποίοι είναι αυτοί που πρέπει να προσέχουν τις συμπεριφορές των υπολείπων βουλευτών. Ναι. Από εκεί και πέρα, κρούω τον κόδωνα του κινδύνου, γιατί πρέπει ως πολιτικά πρόσωπα και πόσο μάλλον ως βουλευτές όπως ο κύριος Λουκαΐδης δεν πρέπει να χάνουμε την συνέστησή μας με το χρόνο, τον τόπο και ότι εμείς οι ίδιοι ως πολίτες προερχόμαστε, η βάση μας είναι οι ίδιοι πολίτες και να μιλούμε με αυτόν τον υποτιμητικό τρόπο προς έναν κλάδο επαγγέλματος θεωρώντας ότι οι βουλευτές είναι κάτι ανώτερο από τις καθαρίστριες. Ναι, κύριε Γιάδη, σας είπε ο κ. Λουκαΐδης δηλαδή ότι ενοχλήθηκε από την παρουσία σας εκεί ή το καταλάβατε εσείς από τα σχόλιά του? Ήταν για τη δική μου παρουσία, κυρία Μάρκο, η συγκεκριμένη αναφορά. Και μάλιστα ζητούσε επανειλημμένα να φύγω εγώ από το χώρο ή να φύγει αυτός, θεωρώντας ότι δεν μπορούσε να συνυπάρξει μαζί μου στο ίδιο τραπέζι. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, κυρία Μάρκου, όμως, εγώ θα σταθώ πάνω στην προσβλητική αναφορά τόσο προς το πρόσωπό μου, όσο και προς την μια σεβαστή μερίδα του λαού, που είναι αυτό το συγκεκριμένο επάγγελμα, οι καθαρίστριες, καθώς δεν ξέρω αν η θέση του βουλευτή σε κάνει κάτι ανώτερο, κάποιον ανώτερο άνθρωπο και να μιλάς με αυτά τα προσβλητικά λόγια προς δεκάδες συμπατριώτες μας, συμπατριώτες μας που επιλέγουν αυτό το συγκεκριμένο επάγγελμα και να πω ότι πολλές εκατοντάδες έχουν επιλέξει να κάνουν αυτό το επάγγελμα γιατί έχουν την οικονομική ανάγκη και πόσο μάλλον έναν κόμμα που θέλει να δηλώνει το κόμμα του λαού, το κόμμα της κοινωνίας που βρίσκεται δίπλα στον εργαζόμενο πολίτη, να μιλάμε αυτόν τον απαξιωτικό τρόπο και σήμερα ούτε καν να δικαιολογήσει αυτήν τη συμπεριφορά του. Καλό θα ήταν να είχαμε τον κύριο Λουκαΐδη για να ακούσουμε και την δική του θέση για το τι έγινε, για το τι... Με ποιο σκεπτικό έκανε αυτό το σχόλιο. Ήταν παρούσα στο δείπνο, όπως μας είπατε, και η Πρόεδρος της Βουλής. Πώς αντέδρασε η ίδια?
Η κυρία Δημητρίου προς τιμήν της προσπαθούσε να κατευνάσει τα πνεύματα, αλλά ο κύριος Λουκαΐδης συνέχισε να προσβάλλει τόσο εμένα, να προσβάλλει όμως και να ξεφτελίζει και το συγκεκριμένο επάγγελμα της καθαρίστριας, όπως είχα αναφερθεί. Και νομίζω με αυτά τα λόγια δείχνει και το ταξικό ενδιαφέρον του κύριου Λουκαΐδη, γιατί να θυμίσω έναν κόμμα που δηλώνει ότι νοιάζεται για τα ταξικά δίκαια. Μάλιστα. Και να θυμίσω ότι το κόμμα του λαού είναι αυτό που εμπλέκεται σε δεκάδες σκάνδαλα. Σε αντίθεση με το ΕΛΑ. Λοιπόν, που κύριε φαίνεται... Γιάννη, ναι, να σεβαστούμε το γεγονός ότι δεν είναι εδώ μαζί μας ο κ. Λουκαΐδης για να, να απαντήσει. Σας ακούσαμε και εσάς. Όπως έχετε δηλώσει, κυρία Μάρκου, το έχετε ζητήσει να βγει και δεν έχει επιλέξει αυτός καθηγητή. Ναι, αλλά διοντολογικά δεν είναι σωστό να έχουμε μόνο τη μία πλευρά. Ενώ είπατε αυτά που είπατε για το τι έγινε, δεν έχουμε τον ίδιο να μας πει από την πλευρά του. Να μας πείτε τέλος τι αναμένετε εσείς από την Επιτροπή Διοντολογίας, κύριε Γιάννη, να γίνει. Λοιπόν, εμείς, κυρία Μάρκου, αναμένουμε από την Επιτροπή Διοντολογίας να εξετάσει το συγκεκριμένο περιστατικό. Ζητούμε να επιληφθούν με τις δύο σας σοβαρότητες ώστε να αποτραπούν παρόμοια συμπεριφορές στο μέλλον. Εμείς ως πολιτικό κόμμα δεν υποτιμούμε κανέναν. Αντιθέτως, στηρίζουμε όλα τα λαϊκά κόμματα, άλλωστε είναι γνωστό, όλα τα λαϊκά στρώματα της κοινωνίας. Άλλωστε είναι γνωστό ότι το ΕΛΑΜ, αυτό είναι ευρέως παραδεκτό, ότι μέσα από την κοινοβουλευτική και την πολιτική του δράση βρίσκεται δίπλα στις ευπαθείς ομάδες του λαού, συνεισφέροντας από την κομματική χορηγία για να στηρίξει τις ευάλωτες ομάδες αυτές που χρειάζονται την πραγματική ανάγκη, και δείχνει ποιον είναι το πραγματικό λαϊκό κόμμα, σε αντίθεση με το κόμμα του κύριου Λουκαΐδη που βρίσκεται μπλεγμένο μέσα σε σκάνδαλα. Μάλιστα. Και μιλάνε αυτόν τον απαξιωτικό και προσβλητικό τρόπο απέναντι σε εκατοντάδες συμπατριωτών μας που επιλέγουν το επάγγελμα της καθαρίστριας, και νομίζω είναι κάτι που πρέπει να καταδικαστεί από όλους. Μάλιστα. Κύριε Γιάννη, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Μάρκο, για τον χρόνο που μου δώσατε, και προς τιμή σας είναι το πρώτο κανάλι που μετά από το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ στο ΣΥΓΜΑ που έγινε χθες και που παρουσιάστηκε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, είναι το πρώτο κανάλι που μας έχει δώσει το βήμα να μιλήσουμε για όσο εγκαιρόν περιστατικό. Μάλιστα, κύριε Γιάννη, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ.